Ο αμφιλεγόμενος μάγος της αμερικανικής διπλωματίας, Χένρι Κίσιντζερ, πέθανε σε ηλικία 100 ετών στο σπίτι του στο Κονέκτικατ. Διετέλεσε υπουργός εξωτερικών των Ρεπουμπλικανών Προέδρων Νίξον και Φόρτ. Ενεργός μέχρι και την τελευταία δεκαετία της ζωής του, ο Χένρι Κίσιντζερ άφησε τη σφραγίδα του στην αμερικανική εξωτερική πολιτική του τελευταίου μισού αιώνα, από το προσκήνιο και το παρασκήνιο. Και έμεινε στην ιστορία ως ο αρχιτέκτονας της Ινοαμερικανικής προσέγγισης. Διετέλεσε σύμβουλος εθνικής ασφαλείας και υπουργός εξωτερικών των κυβερνήσεων του Ρίτσαρντ Νίξον και του Τζέραλντ Φόρντ τις ταραγμένες ημέρες της δεκαετίας του 70. Του πιστώνονται οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Σοβιετικής Ένωσης για τον έλεγχο των εξοπλισμών, η ενεργή ανάμειξη των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή στο πλευρό του Ισραήλ αλλά και των Αράβων γειτόνων του και η Συμφωνία Ειρήνης των Παρισίων με το Βόρειο Βιετνάμ. Ενώ πολλοί επενούσαν τον Κίσιγκερ για την πνευματική του διάβγεια, την εξυπνάδα του και την ενεργητική διπλωματία του, οι αντίπαλοι του τον χαρακτήριζαν εγκληματία πολέμου, θεωρώντας ότι στη διάρκεια της παντοδυναμίας του οδήγησε σε πολέμους και πραξικοπήματα. Ο ίδιος αρνήθηκε ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας οποιαδήποτε ανάμειξή του στο πραξικόπημα του Πινοσέτ κατά του Αλιέντε στη Χιλή. Στην Ελλάδα ήταν μισητό πρόσωπο εξαιτίας της υποστήριξης στη Χούντα και του ρόλου που έπαιξε στην εισβολή του Ατήλα, παρότι ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος πίστευε στη θετική συμβολή του. I believe that Mr. Kissinger can play a constructive role. Στο παρασκήνιο, ωστόσο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αρνιόταν να κάνει το παραμικρό για να σταματήσει την τουρκική εισβολή. Όταν ο νεοεκλεγής πρόεδρος Τζέραλντ Φόρντ πληροφορήθηκε την εισβολή του Ατήλα και τον ρώτησε τη γνώμη του, ο Κίσιγκερ του απάντησε. Δεν υπάρχει κάποιος αμερικανικός λόγος για τον οποίο οι Τούρκοι δεν πρέπει να έχουν το 1 τρίτο της Κύπρου. Ο γερμανοεβραίος πρόσφυγας Χάινζ Άλφρεντ Κίσιγκερ, που άλλαξε το μικρό του όνομα σε Χένρι, έγινε Αμερικανός πολίτης το 1943. Ξεκίνησε ακαδημαϊκή καριέρα στο Χάρβαρντ, από που είχε πάρει διδακτορικό με υποτροφία. Οι καλές του διασυνδέσεις γρήγορα τον ανέδειξαν στο ανερχόμενο αστέρι της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Χαρακτηριζόταν γυναικάς, μυστικοπαθής και εγωπαθής. Κέρδισε ίσως το πιο αμφιλεγόμενο βραβείο Νόμπελ το 1973 για την ειρήνευση στο Βιετνάμ, που οδήγησε στην παραίτηση δύο μελών της Ακαδημίας Νόμπελ.